Καλησπέρα. Για ακόμη μια φορά, σήμερα θα μιλήσουμε για διάφορα θέματα. Θα ξεκινήσω με την χθεσινή ενημέρωση που έγινε από την Πολιτιστική Εταιρεία Επιχειρηματιών Βορείου Ελλάδος, όπου με θέμα σε ποια πόλη θέλουμε να ζούμε, μέρος δεύτερο, τι συμβαίνει σε 5 άλλες ευρωπαϊκές πόλεις λιμάνια και πόσο ίδιοι και πόσο διαφορετικοί είμαστε, και αναγωγές στην πόλη της Θεσσαλονίκης. Έγινε η παρουσίαση από τον νέο πρόεδρο της Πολιτιστικής Εταιρείας Επιχειρηματιών Βορείου Ελλάδος, τον κύριο Σταύρο Ανδρεάδη. Δεν ξέρω αν τον έχουμε στην τηλεφωνική γραμμή. Δεν τον έχουμε ακόμα. Θα μιλήσουμε σε λίγο μαζί του και η έρευνα έγινε από μια ομάδα καθηγητών του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, τους κύριο Κοτσιόπουλο, Μουσιόπουλο και Τζεκάκη, οι οποίοι με 7 νέους αρχιτέκτονες και έναν μηχανολόγο γυρίσανε 5 πόλεις λιμάνια της Ευρώπης και συγκεκριμένα πήγανε Βαλένθια, Μασαλία, Γένοβα, Ρότερνταμ και Λεμεσό για να δουν πώς είναι και τα πράγματα και πώς λειτουργούν αυτές οι πόλεις που μοιάζουν κατά κάποιο τρόπο στη Θεσσαλονίκη. Τα συμπεράσματά τους θα παρουσιαστούν σε μια εκδήλωση που θα γίνει στο κινηματογράφο Λίμπιον και θα είναι χωρισμένη σε δύο μέρη, τη Δευτέρα 4 Οκτωβρίου 2010, σε περίπου δηλαδή 13-14 μέρες. Στις 7 η ώρα το απόγευμα θα είναι 9-5 λεπτά βιντεάκια που θα δείχνουν σκηνές από τις συγκεκριμένες πόλεις. Για παράδειγμα, μας ανέφεραν ότι στη Μασαλία έχουν συνεννοηθεί τόσο πολύ με τους κατοίκους και το έχουν αποδεχτεί οι κάτοικοι της Μασαλίας κάποιων περιοχών που έχουν να κάνουν με την είσοδο και έξοδο από την πόλη, όπου έχουν αποδεχτεί τι ακριβώς, να βάφουν τις πολυκατοικίες σε συγκεκριμένα χρώματα που έδωσε ο Δήμος στις προδιαγραφές και να έχουν ακόμα και τις τέντες κάτω από αυτές τις προδιαγραφές, ώστε να μην προσβάλλουν την αισθητική της πόλης. Έχουμε τον κύριο Σταύρο Ανδρεάδη στο τηλέφωνο. Καλησπέρα σας. Καλησπέρα. Μιλάω για αυτό που έγινε χθες, κύριε Ανδρεάδη, που μας παρουσιάσατε στην Πολιτιστική Εταιρεία Επιχειρηματιών Βορείου Ελλάδος και θα ήθελα να μας πείτε λίγα πράγματα περισσότερα. Είναι μια εκδήλωση που θα γίνει, όπως θα το είπατε και εσείς, στις 4 Οκτωβρίου, στο Ολύμπιον. Ναι. Είναι το δεύτερο μέρος από μια πρωτοβουλία που είχε αρχίσει το Μάρτι, όπου μιλήσαμε για την πόλη μας, για την πόλη στην οποία θέλουμε να ζούμε, για την ποιότητα της ζωής μας κάθε μέρα. Ακριβώς. Και συνέχεια, και με βάση αυτά που δεχθήκαμε και σαν παρατηρήσεις από πολλούς ανθρώπους, στείλαμε 7 νέους αρχιτέκτονες σε 5 πόλεις της Ευρώπης, λιμάνια, όμοιες πόλεις αρκετά σε πολλά πράγματα με τη Θεσσαλονίκη, τη Βαλένθια, τη Μασαλία, τη Τζένοβα, την Ιταλική, το Ρότερνταμ και τη Λεμεσό, όπου οι νέοι αυτοί άνθρωποι κατέγραψαν στοιχεία από την ποιότητα ζωής των κατοίκων στις πόλεις αυτές, από το πώς αυτοί έχουν επιλύσει προβλήματα που είναι ίδια με τα δικά μας, γιατί αυτοί έχουν σκουπίδια, έχουν αυτοκίνητα να παρκάρουν, έχουν δημόσιους χώρους που θέλουν να τους διαχειριστούν, έχουν θαλάσσιο μέτωπο. Προέκυψαν λοιπόν πάρα πολύ ενδιαφέροντα πράγματα, τα οποία θα είναι και το θέμα της εκδήλωσης που θα κάνουμε, καθώς θα παρουσιαστούν 9-5 λεπτά σποτάκια με συγκεκριμένο θέμα το καθένα. Είναι τα αποτελέσματα της έρευνας που έχει γίνει. Ναι, και όπου είναι δυνατόν θα υπάρχει και μια αναγωγή στη Θεσσαλονίκη. Δηλαδή, τι θα σήμαινε για την πόλη αν αυτή η ιδέα είχε εφαρμοστεί στη Θεσσαλονίκη. Θα εμφανίζεται με μια επέμβαση Photoshop στην εικόνα της πόλης. Μάλιστα. Πιστεύουμε ότι αυτό δίνει ένα ερέθισμα για να κάνουμε ένα διάλογο, να προβληματιστούμε όλοι μας για πράγματα που μπορούν να γίνουν. Δεν χρειάζεται να τα αντιγράψουμε ακριβώς αυτά, αλλά μπορούμε να πάρουμε ιδέες και να δούμε πράγματα που γίνονται καλύτερα από άλλους ή και πράγματα που γίνονται χειρότερα από άλλους. Ουσιαστικά, κύριε Ανδρεάδη, είναι η αισθητική άποψη της πόλης. Εκεί θέλουμε να παρέμβουμε. Έτσι, την εικόνα της πόλης να την διορθώσουμε και να την κάνουμε πιο ευπρεπή για τους κατοίκους της πόλης, αλλά και για όσους έρχονται να κάνουν τουρισμό στην πόλη αυτή. Ναι, θα έλεγα είναι μια βελτιωμένη ποιότητα της καθημερινής ζωής μας. Για μας. Δεν χρειάζεται να πούμε σε πάρα πολύ βαθιά πράγματα. Ας δούμε πώς μπορούμε να βελτιώσουμε πράγματα που είναι μπροστά μας, πολλά από τα οποία είναι και μηδενικού κόστους. Ναι. Απλά θέλουμε μια απόφαση, αυτό ίσως είναι που μας δίνει, και μια συνένεση να πούμε ότι δεν θέλουμε πια να ζούμε έτσι. Θέλουμε αυτά να τα διορθώσουμε. Αυτό νομίζω ότι από μόνο του δημιουργεί ένα κλίμα θετικό που θα μας επιτρέψει να πάμε και σε άλλα πράγματα παραπέρα. Μάλιστα. Να ρωτήσω κάτι. Το δεύτερο θέμα που μας παρουσιάσατε για την πλατεία Ναυαρίνου, που ήταν εκεί ο αναπληρωτής καθηγητής του Πανεπιστημίου Μακεδονία, κ. Δημήτρης Κερίδης. Αυτό είναι μια παράλληλη άλλη πρωτοβουλία της Πολιτιστικής Εταιρείας. Δημιουργήθηκε από πέρσι μια πολύ ενδιαφέρουσα πρωτοβουλία με πρωταγωνιστή τον Δημήτρη τον Κερίδη, τον καθηγητή του Πανεπιστημίου Μακεδονίας, που έχει να κάνει
με τα τεκτενόμενα στο χώρο γύρω μας, στον ευρύτερο βαλκανικό χώρο, στην Ευρώπη, στις προς τα ανατολικά χώρες που μας, στις οποίες συνορεύουμε, αλλά και στον κόσμο γενικότερα, και πού τοποθετείται η Θεσσαλονίκη μέσα σε όλα αυτά τα πράγματα που γίνονται, όπου αλλάζουν με μεγάλες ταχύτητες τα δεδομένα. Ναι. Η πρωτοβουλία αυτή λοιπόν εστιάζει σε τέτοια πράγματα, στη διεθνή θέση της Θεσσαλονίκης, στην ανάγκη να δημιουργηθούν συνεργασίες, να καλέσουμε ανθρώπους, να συζητήσουμε, να καταλάβουμε, να μας καταλάβουν. Είδαμε λοιπόν αυτόν τον ένα χρόνο ότι έγιναν πάρα πολύ ενδιαφέροντα πράγματα, ήταν πάρα πολύ σημαντικοί άνθρωποι, και έτσι θεωρήσαμε ότι είναι καλό αυτή την πρωτοβουλία να την εντάξουμε στις δραστηριότητες της πολιτιστικής, να βοηθήσουμε όσο μπορούμε. Εννοείται ότι επιστημονικά η πρωτοβουλία μένει απόλυτα στον Δημήτρο Κερίδη και τους συνεργάτες τους. Αλλά εμείς μπορούμε, πιστεύουμε, να τους βοηθήσουμε, αλλά και να βοηθηθούμε, καθώς η πόλη, το πιστεύω απόλυτα, έχει δραματικά ανάγκη από συνέργειες. Πρέπει να μαζευτούμε, να ενωθούμε και να μείνει ο καθένας μόνος του, προσπαθώντας να κάνει κάτι μέσα σε μια μικρή κλίμακα. Και η ομάδα του Ναβαρίνου Network είναι αυτή που ξεκίνησε πρώτη, εγώ και ένα χρόνο, να φέρει αυτές τις δραστηριότητες στο φως. Λοιπόν, να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ. Κάποια στιγμή θα έχουμε τον κύριο Κερίδη να μας το αναπτύξει περισσότερο το συγκεκριμένο θέμα. Και βέβαια, καλή αρχή στις καινούργιες σας υπηρεσίες μέσα στην πολιτιστική εταιρεία ως πρόεδρος. Ευχαριστώ πολύ. Να είστε καλά. Να περάσουμε τώρα σε ένα άλλο θέμα. Πριν περάσουμε σε οποιοδήποτε θέμα, να σας πω ότι όσοι θέλετε να μάθετε περισσότερα, με τα www.την.τελεία και μετά το Ναβαρίνο Network, μία λέξη, .org, μπορείτε να μπείτε και να δείτε περισσότερα για αυτές τις δραστηριότητες. Και φυσικά για την πολιτιστική εταιρεία είναι το, όπως το ακούτε, πολιτιστική εταιρεία επιχειρηματιών Βορείου Ελλάδος. Μετατρέπεται τα αρχικά, το PEEBE, σε αγγλικά. Ουσιαστικά το μόνο που μετατρέπεται είναι δηλαδή το P. Και έχετε με .gr, έχετε το site της εταιρείας για να βρείτε περισσότερα. Τώρα, να φύγουμε λιγάκι από αυτές τις δραστηριότητες και να περάσουμε σε κάποιες άλλες, οι οποίες ξεκίνησαν οι εγγραφές. Ήρθε και συγκεκριμένο δελτίο ενημέρωσης από την Ανωτέρα Δραματική Σχολή Σύγχρονου Θεάτρου Βασίλης Διαμαντόπουλος. Και γι' αυτό ήρθε εδώ ο ηθοποιός του Κρατικού Θεάτρου Βορείας Ελλάδας, ο Γρηγόρης Αϊβάζογλου, που είναι και καθηγητής. Και καθηγητής υποκριτικής. Ναι. Γεια σου, Γρηγόρη, καλησπέρα. Καλησπέρα. Να μας πεις λίγα παράματα παραπάνω για αυτή τη. Πριν από λίγες ημέρες έγινε και η συνέντευξη τύπου. Έγινε συνέντευξη τύπου. Ο νέος πρόεδρος. Παρουσιάστηκε ο νέος διευθυντής, καλλιτεχνικός διευθυντής της σχολής, ο Ιεροκλής Μιχαηλίδης. Χαρά μας και τιμή μας που ανέβηκε να αναλάβει ουσιαστικά το ρόλο που είχε η ΠΕΜ η Ζούνη. Η οποία λόγω υποχρεώσεων πλέον και μέσα στο κοινοβούλιο δεν μέσα στο κοινοβούλιο, ναι. Είναι πολύ βαρύ το πρόγραμμά της, οπότε δεν μπορούσε να ασχοληθεί όσο θα ήθελε. Γιατί να πούμε. Είναι... Πέρυσι είχε αναλάβει πριν γίνουν οι εκλογές, οπότε. Ναι. Ήταν πριν. Από την αρχή. Οπότε έπρεπε να βγάλει και ένα πρόγραμμα πολύ δύσκολο εις πέρας. Αλλά φέτος οι υποχρεώσεις ήταν πάρα πολλές, οπότε έπρεπε να βρεθεί ένα δυνατό χαρτί, ένα πολύ καλός ηθοποιός αλλά και καλός δάσκαλος, όπως έχει αποδείξει. Ταυτόχρονα να έχει και την εντοπιότητα για να. Ναι. Αυτό το συζητήσαμε πάρα πολύ εκτενώς και είπαμε ότι επειδή η Θεσσαλονίκη, μπορούμε να τα σχολιάσουμε και όλα αυτά, έχει πολλές διαφορές από την Αθήνα και στις σχολές, αλλά κυρίως στον επαγγελματικό προσανατολισμό του θεάτρου, έτσι. Με αυτό που ονομάζουμε θέατρο. Τηλεόραση είναι σχεδόν ανύπαρκτη, δυστυχώς, στην πόλη μας. Κάτι πρέπει να γίνει και με αυτό το θέμα. Πριν λίγα χρόνια, όταν ξεκίνησε η κρατική, είχε δημιουργήσει κάποια σύρια, αλλά μετά το κόστος ήταν που. Το κόστος ήταν μεγάλο, ναι. Αλλά νομίζω ότι δεν χρειάζεται τόσο κόστος όσο καλή διάθεση και φαντασία να υπάρχει. Ναι. Πάντα αυτό το σημαντικότερο. Εμείς βλέπουμε ήδη φωτογραφίες από τη συνέντευξη τύπου, τη στιγμή εκείνη που παρουσιάστηκαν τα καινούργια μέλη ουσιαστικά, τις αλλαγές. Θα μας τις πεις λίγα και να ενημερώσουμε τον κόσμο. Ναι. Δηλαδή, πέρα από σένα και τον είμαι εγώ και ο Ιεροκλής ο Μιχαηλίδης είναι βεβαίως καλλιτεχνικός διευθυντής. Ο Κώστας ο Σαντάς, ο πολύ σπουδαίος ηθοποιός του Κρατικού Θεάτρου, παραμένει στο team των δασκάλων της υποκριτικής. Και η ΠΕΜΗ Ζούνη παραμένει και εκείνη θα έρχεται. Η ΠΕΜΗ Ζούνη θα έρχεται, αλλά πλέον σε μορφή σεμιναριακή. Ακριβώς. Οπότε δηλαδή θα βλέπει τα κενά της και θα οργανώνει ανάλογα και το πρόγραμμά της. Στις σταθερές θα υπάρχει βεβαίως ο Θοδωρής ο Αθερίδης. Και βλέπουμε στη φωτογραφία τον Βλαδίμηρο τον Κυριακίδη. Ο Βλαδίμηρος ο Κυριακίδης. Θα είναι το ίδιο με την ΠΕΜΗ Ζούνη. Ακριβώς. Και αυτός με σεμιναριακή μορφή θα ανεβαίνει αρκετές φορές, θα ανέβει, όχι μία φορά. Θα ανέβει τουλάχιστον τρεις φορές από ό,τι έχω ενημερωθεί από τον Ιεροκλή. Ο Κώστας Σαντάς είπαμε, η Ταμίλα Ικουλίεβα, η οποία θα είναι μόνιμη καθηγήτρια, δηλαδή
θα κάνει κανονικά τα μαθήματα στα τμήματα που θα επιλεγούν από τον Ιεροκλή. Η Μίρκα η Παπακοσταντίνου θα έρχεται για σεμινάρια, πολύ σπουδαία και ηθοποιός και δασκάλα. Έχει δηλαδή εμπειρία. Πάρα πολύ μεγάλη εμπειρία και πολύ καλό όνομα στην Αθήνα έχει δημιουργήσει. Η Ευελίνα η Παπούλια. Εδώ από τους δικούς μας θα είναι και ο Αστέρης ο Πελτέκης. Ο Αστέρης ο Πελτέκης βέβαια, ο συμμαθητής και κολλητός φίλος, που είμαστε μιας παρόμοιας φιλοσοφίας, ας την πούμε έτσι. Οπότε τα μαθήματα που οργανώνουμε, τουλάχιστον οι δυο μας, αλλά φαντάζομαι και τώρα με συνεννόηση με τον Ιεροκλή θα προχωρήσουν σε μια τέτοια φιλοσοφία, είναι σε αυτό το επίπεδο. Και αυτό που προσδοκούμε όλοι είναι να υπάρξει δουλειά. Δουλειά, δηλαδή. Η διαφορά από την Αθήνα, αυτό εξηγώ και στους Αθηναίους συναδέλφους, είναι ότι εδώ δεν υπάρχει το μέλι, που λέμε έτσι τη λαϊκή. Η τηλεόραση ουσιαστικά. Η τηλεόραση, και τα ονόματα, θέατρα. Τα πολλά θέατρα. Εδώ υπάρχει δουλειά. Δηλαδή αυτό που στοχεύουμε εμείς είναι πολλή δουλειά, ώστε αργότερα όταν θα τελειώσουν τη σχολή, θα πάρουν το πτυχίο τους, το δίπλωμά τους, τα παιδιά, να είναι ανταγωνιστικά και να είναι καλύτερα από άλλους συναδέλφους τους. Εγώ να συνεχίσω με τα ονόματα. Είναι η Κατερίνα Γιαμαλή, ο Ζήλ Κατερίνα Γιαμαλή, να λέμε λίγα λόγια για τον καθένα. Είναι εκτός από ηθοποιός εξαιρετική στο Κρατικό Θέατρο. Είναι και καταπληκτική φωνή. Είναι καταπληκτική φωνή και αυτό το μάθημα της ορθοφωνίας και της φωνητικής που κάνει μέσα στη σχολή είναι εξαιρετικό, γιατί έχω παρακολουθήσει και εγώ. Με ενδιαφέρει πολύ και πηγαίνω εξτρά και την παρακολουθώ. Ναι, αυτά νομίζω ότι όλοι πρέπει να τα παρακολουθούν. Όλοι είναι εξαιρετική δασκάλα η Κατερίνα. Ναι, είναι εξαιρετική. Ο Ζήλ Κουρτιέ είναι καινούριο στη μουσική. Εγώ τον ξέρω πολλά χρόνια γιατί τον είχα και εγώ καθηγητή στο Κρατικό Θέατρο. Έχει πάρα πολλές γνώσεις και το σημαντικότερο είναι ότι εγώ όταν μπήκα στο Κρατικό Θέατρο και τον είχα καθηγητή δεν είχα ιδέα από μουσική και έμαθα σχεδόν τα πάντα σε 3 χρόνια μαζί με τον Ζήλ. Είδες. Η Ελευθερία Υπεγκλείδου. Ναι, η οποία ασχολείται με τα θεωρητικά μαθήματα, ιστορία θεάτρου και δραματολογία. Είπαμε φέτος με τον Ιεροκλήτο Μιχαηλίδη ότι σε αντίθεση με άλλες ιδιωτικές σχολές πρέπει να δώσουμε πολύ βάση στα θεωρητικά μαθήματα. Σε εισαγωγικά είπαμε ότι πρέπει να πεθάνουν οι αμόρφωτοι ηθοποιοί. Δεν πρέπει να υπάρχουν πλέον αμόρφωτοι. Έχεις απόλυτο δίκιο, γιατί και εγώ έχω δει πολλά νέα παιδιά που δεν γνωρίζουν. Δεν έχουν καν κυκλοπαιδική γνώση. Εμένα με απασχολεί πολύ και η λογοτεχνία. Δηλαδή, η λογοτεχνία νομίζω ότι οφείλουν όλα τα παιδιά που βγαίνουν από δραματικές σχολές να έχουν ασχοληθεί κυρίως με νεοελληνική λογοτεχνία, ώστε να μπορούν να αντιμετωπίσουν και αυτά τα κείμενα. Και καθαρεύουσα, γιατί θα τους χρησιμεύσει πάρα πολύ στο μέλλον στα κείμενα που θα κληθούν να αντιμετωπίσουν. Εκτός και αν γίνουν παρεμβάσεις στις μεταφράσεις σε τέτοιο βαθμό που. Εντάξει, ελπίζω τα πράγματα. Ελπίζω πως όχι. Τώρα να ακούσω τη Βαβυλωνία σε πολύ νεοελληνικά, ας πούμε, θα τρελαθώ. Θα είναι οξύμορο το σχήμα. Στέφανος Χατζημιχαηλίδης. Στέφανος Χατζημιχαηλίδης, ένας πάρα πολύ ωραίος άνθρωπος που ασχολείται με τον κινηματογράφο και με την τηλεόραση χρόνια. Εκτός από τα θεωρητικά που διδάσκει στα παιδιά περί κινηματογράφου, ασχολείται πολύ και με την κάμερα και με το στήσιμο των παιδιών μπροστά από την κάμερα, ώστε να είναι.